Να δούμε τι έχουμε, τι έχουμε εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε κύριε Βαρδελιώστη. Νέα πνοή επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παίνειας, οι οποίες μαζί με το ΟΑΚΑ θα είναι οι πρώτες που θα έχουν για πρώτη φορά μελέτη βιωσιμότητας. Μας ενδιαφέρει δηλαδή το έργο που θα παραδοθεί να είναι βιώσιμο. Είναι κάτω από την αυτό μπορεί να το χρησιμοποιούν και τοπικές ομάδες εδώ πέρα. Είναι όλο για την τοπική κοινωνία. Το νέο κέντρο θα έχει γήπεδο μπάσκετ, τένις, ποδοσφαίρου, προπονητήρια, ανοιχτό και κλειστό στίβο, ενώ θα μπορεί να φιλοξενεί και αθλητές στους ξενώνες του. Μέχρι το τέλος του 2024 θα έχουν παραδοθεί δύο κτίρια. Η ιστορία των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων συμπυκνώνει με τον δικό της ξεχωριστό και τραυματικό τρόπο την ιστορία της πατρίδας μας τα τελευταία 20 χρόνια. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις οι οποίες στοίχησαν πάρα πολλά χρήματα στον Έλληνα φορολογούμενο, από ένα σημείο και πέρα αφέθηκαν στην κυριολεξία να μαραζώσουν, να απαξιωθούν σχεδόν πλήρως. Και με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια ξαναπαίρνουν ζωή. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αθλητικό κέντρο, το οποίο ενσωματώνεται αρμονικά μέσα στο εμβληματικό αθλητικό κέντρο του ΟΑΚΑ και θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση της χώρας, που φιλοδοξούμε να είναι πραγματικά διατηρήσιμη, βιώσιμη και εμβληματική. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την Περιφέρεια.